Ένα από τα πιο ενοχλητικά προβλήματα των Windows είναι η αργή ταχύτητα εκκίνησης. Όταν τα Windows αργούν να εκκινηθούν, θα προκαλούν εκνευρισμό κάθε φορά που θα πρέπει να ενεργοποιείτε τον υπολογιστή σας. Ευτυχώς, η αργή εκκίνηση είναι ένα πρόβλημα που μπορεί εύκολα να διορθωθεί. Σε αυτό το βίντεο θα δείτε πώς να επιταχύνετε τη διαδικασία εκκίνησης των Windows 10 με μερικά απλά κόλπα. Νούμερο 1. Απενεργοποιήστε τη γρήγορη εκκίνηση. Ένας από τους κύριους υπαίτιους που οδηγούν σε πιο αργούς χρόνους εκκίνησης στα Windows 10 είναι η ενεργοποιημένη ρύθμιση γρήγορης εκκίνησης. Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και έχει σχεδιαστεί για να επιταχύνει τους χρόνους εκκίνησης του υπολογιστή σας, φορτώνοντας εκ των προτέρων βασικές πληροφορίες εκκίνησης. Παρά το δελεαστικό του όνομα, αυτό το προϊόν έχει προκαλέσει αμέτρητες δυσκολίες στους χρήστες. Συνεπώς, αυτή θα πρέπει να είναι η πρώτη ρύθμιση που θα πρέπει να προσαρμόσετε εάν ο υπολογιστής σας αργεί να εκκινηθεί. Για να απενεργοποιήσετε τη γρήγορη εκκίνηση, ανοίξτε τις ρυθμίσεις και μεταβείτε στο Σύστημα, Τροφοδοσία και Αναστολή Λειτουργίας. Στη δεξιά πλευρά αυτής της οθόνης, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετες ρυθμίσεις ενέργειας για να ανοίξετε το μενού Επιλογές ενέργειας στον πίνακα ελέγχου. Εδώ, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλέξτε τι κάνουν τα κουμπιά λειτουργίας στην αριστερή πλαϊνή γραμμή. Θα χρειαστεί να παρέχετε άδεια διαχειριστή για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σε αυτή τη σελίδα, επομένως κάντε κλικ στο κείμενο στο επάνω μέρος της οθόνης. Τώρα, καταργήστε την επιλογή Ενεργοποίηση γρήγορης εκκίνησης και στη συνέχεια πατήστε Αποθήκευση αλλαγών για να απενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση. Νούμερο 2. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις αρχείου σελιδοποίησης. Τα Windows αφιερώνουν ένα μέρος της μονάδας αποθήκευσης ως εικονική RAM και αυτή η ενότητα ονομάζεται αρχείο σελιδοποίησης. Με περισσότερη μνήμη RAM μπορείτε να εκτελείτε περισσότερες εργασίες στο σύστημά σας ταυτόχρονα. Μερικοί άνθρωποι έχουν διαπιστώσει ότι τα Windows 10 μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις εικονικής μνήμης από μόνα τους, προκαλώντας προβλήματα εκκίνησης. Θα πρέπει επομένως να ρίξετε μια ματιά στις ρυθμίσεις εικονικής μνήμης και να δείτε εάν μπορείτε να τις αλλάξετε για να διορθώσετε το πρόβλημα αργής εκκίνησης. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε Performance στο μενού Έναρξη και επιλέξτε Προσαρμογή της εμφάνισης και της απόδοσης των Windows. Στην καρτέλα για προχωρημένους θα δείτε το μέγεθος του αρχείου σελιδοποίησης, οπότε κάντε κλικ στο Αλλαγή για να το επεξεργαστείτε. Στο παράθυρο που ανοίγει θα δείτε μία προτινόμενη ποσότητα μνήμης και μία τιμή που έχει εκχωρηθεί. Ορισμένοι χρήστες που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα διαπιστώνουν ότι η τρέχουσα κατανομή τους υπερβαίνει κατά πολύ τον προτινόμενο αριθμό. Νούμερο 3. Απενεργοποιήστε το υποσύστημα Linux. Τα Windows 10 προσφέρουν ένα πλήρες θερματικό Linux εκτός από άλλα περιβάλλοντα, όπως η κλασική γραμμή εντολών. Αυτό είναι συναρπαστικό για τους προγραμματιστές, αλλά μπορεί επίσης να είναι και ο ένοχος των προβλημάτων εκκίνησης. Ωστόσο, αυτή η δυνατότητα δεν είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για να απενεργοποιήσετε το κέλυφος του Linux, πληκτρολογήστε Windows στο μενού Έναρξη για να ανοίξετε το μενού Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση δυνατοτήτων των Windows. Κάντε κύληση προς τα κάτω στο Windows Subsystem for Linux, καταργήστε την επιλογή του και κάντε επανεκκίνηση. Νούμερο 4. Ενημερώστε τα προγράμματα οδήγησης γραφικών. Τα Windows 10 είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούν αρκετά προγράμματα οδήγησης. Η ενημέρωση των προγραμμάτων οδήγησης της κάρτας γραφικών σας μπορεί μερικές φορές να διορθώσει προβλήματα εκκίνησης, επομένως θα πρέπει να το ελέγξετε. Ανοίξτε τη διαχείριση συσκευών κάνοντας δεξί κλικ στο κουμπί Έναρξη ή πατώντας Win συν X και επιλέγοντας Διαχείριση συσκευών. Μεταβείτε στους Προσαρμογής οθόνης για να δείτε ποια κάρτα γραφικών χρησιμοποιείτε. Εγκαταστήστε τυχόν νέες διαθέσιμες εκδόσεις, κάντε επανεκκίνηση και μετά δείτε αν επιταχύνονται οι χρόνοι εκκίνησης. Νούμερο 5.
απενεργοποιήστε ορισμένα προγράμματα εκκίνησης. Ίσως ο αργός χρόνος εκκίνησης να μην οφείλεται σε κάποιο από τα παραπάνω προβλήματα. Εάν αντιμετωπίζετε βραδύτητα μεταξύ της σύνδεσης και της πραγματικής χρήσης του υπολογιστή σας, ο ένοχος μπορεί να είναι ότι πάρα πολλά προγράμματα εκκινούνται κατά την εκκίνηση, κατά την εγκατάσταση ή ακόμα και μερικές φορές κατά την ενημέρωση, πολλά προγράμματα ρυθμίζονται να εκτελούνται αυτόματα κατά την εκκίνηση. Εάν έχετε δεκάδες εφαρμογές που φορτώνουν αμέσως μόλις συνδεθείτε, αυτό μπορεί πραγματικά να κάνει πιο αργό το σύστημά σας. Νούμερο 6. Εκτελέστε μία σάρωση System File Checker. Η εντολή SFC θα ελέγξει την εγκατάσταση των Windows για κατεστραμμένα αρχεία συστήματος και θα προσπαθήσει να τα αντικαταστήσει με αντίγραφα που λειτουργούν. Αξίζει να το εκτελέσετε για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα εκκίνησης, καθώς ορισμένα αρχεία των Windows που είναι υπεύθυνα για τη διαδικασία εκκίνησης μπορεί να είναι η αιτία της αργής εκκίνησης. Νούμερο 7. Πραγματοποιήστε επαναφορά. Εάν έχετε δοκιμάσει όλες τις παραπάνω λύσεις και εξακολουθείτε να μην μπορείτε να επιταχύνετε το χρόνο εκκίνησης, ίσως είναι καλύτερο να μειώσετε τις απώλειές σας και να εγκαταστήσετε ξανά ένα νέο αντίγραφο των Windows 10. Έχετε πολλές επιλογές για την επαναφορά του υπολογιστή σας. Η ενσωματωμένη επιλογή «Ανανέωση» μπορεί να απεγκαταστήσει τα Windows χωρίς να αφαιρέσει κανένα από τα αρχεία σας. Ωστόσο, θα πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του υπολογιστή σας προτού το κάνετε αυτό. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις, ενημέρωση και ασφάλεια, ανάκτηση και επιλέξτε επαναφορά αυτού του υπολογιστή για να ξεκινήσετε. Νούμερο 8. Αναβαθμίστε τη μονάδα αποθήκευσης. Εάν εκτελείτε τα Windows από έναν σκληρό δίσκο, θα έχετε αργή απόδοση σε όλη την επιφάνεια. Οι μονάδες σκληρού δίσκου είναι ιδανικές για την αποθήκευση πολλών δεδομένων με χαμηλό κόστος, αλλά είναι πολύ αργές για χρήση ως κύριος δίσκος λειτουργικού συστήματος. Εάν είναι δυνατόν στον υπολογιστή σας, θα πρέπει να αναζητήσετε αναβάθμιση σε SSD, κάτι που θα βελτιώσει σημαντικά την απόδοση των Windows. Αυτό συνεπάγεται ένα επιπλέον κόστος, αλλά ένας SSD είναι μια σημαντική αναβάθμιση που θα εκτιμήσετε. Ελπίζουμε ότι η εφαρμογή μίας ή όλων αυτών των επιδιορθώσεων θα λειτουργήσει για εσάς. Η αργή χρόνη εκκίνησης είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, αλλά ευτυχώς έχετε επιλογές για να το αντιμετωπίσετε. Εάν τίποτα άλλο δεν λειτουργήσει, περιμένετε για την επόμενη σημαντική έκδοση των Windows 10 ή εναλλακτικά εξετάστε το ενδεχόμενο να μεταβείτε στα Windows 11.